Να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή σας και για την ενημέρωση και για τις θέσεις και τους προβληματισμούς που αναπτύξατε σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απέτησε από την αρχή τη λήψη άμεσων ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Επιμείναμε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης των πιο μικρών επιχειρήσεων, εκείνων δηλαδή που πριν την πανδημία προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις, στις ανάγκες, που ήταν ήδη καταχρεωμένοι, που καλά-καλά δεν είχαν συνέλθει και από την προηγούμενη, εδώ που τα λέμε, κρίση, και από τις διάφορες αντιλαϊκές πολιτικές, τα γνωστά μνημόνια κλπ. Που τη συνόδευαν εκείνη την κρίση. Γιατί είναι δεδομένο ότι τώρα οι συνέπειες της νέας οικονομικής κρίσης και των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας δεν είναι ίδιες για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που μέχρι χθες και σήμερα ακόμα πολλοί από αυτούς κάνουν τζίρους εκατοντάδων, χιλιάδων, εκατομμυρίων ευρώ με τους μικροϊδιοκτήτες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα αγωνιούν για την καθημερινή επιβίωση τη δική τους, των οικογενειών τους, όπως είπε και ο φίλος, ο συνάδελφος πριν, αλλά και για το αύριο, τι θα γίνει αύριο και όταν περάσει και ο κορονοϊός, η πανδημία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρετε επίσης ότι πήρε ή έκανε προσπάθεια να πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες, καταρχήν μέσα στην ίδια τη Βουλή. Προώθησε τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις σας, επίσης τις διεκδικήσεις δεκάδων συνδικαλιστικών φορέων που έχουν αντίστοιχα προβλήματα με τα προβλήματα τα δικά σας που εκφράζονται ειδικά στο δυτικό τομέα, με αναφορές. Καταθέσαμε ερωτήσεις για τους κλάδους εκείνους που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση και από αυτά τα περιοριστικά μέτρα, όπως είναι το λιανικό εμπόριο, όπως είναι το υπαίθριο εμπόριο, η εστίαση και άλλοι, τα ταξί. Ταυτόχρονα αναδείξαμε ή κάναμε προσπάθεια να αναδείξουμε ευθύνες, εγκληματικές ευθύνες τις λέμε εμείς, και της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Στυλιτεύσαμε όλες αυτές τις παλινοδίες με τα γνωστά, δηλαδή για σας σκοτσέζικα ντους, τα ξέρετε πολύ καλά. Άνοιξε, κλείσε στο εμπόριο, στην εστίαση, αλλού. Καταγγείλαμε τις αντιλαϊκές πολιτικές που προώθησε η Νέα Δημοκρατία εν μέσω της πανδημίας, όπως είναι ο πτωχευτικός κώδικας, για παράδειγμα, που κατά την άποψή μας θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες επαγγελματίες, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά σε ομοιρία χρόνων, σε μαζικές κατασχέσεις, πιθανά και στη χρεοκοπία το αμέσως επόμενο διάστημα. Το ΚΚΕ και μέσα από τα μέλη του, τα στελέχη του, τις οργανώσεις του, έκανε μια προσπάθεια να δώσει όλες του τις δυνάμεις, αυτές που έχει, τις λιγοστές, προκειμένου να μην επικρατήσει αυτό που λέμε σιγή ηχθείως στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα, στο ίδιο το μαζικό κίνημα, στους φορείς. Δεν είπαμε όπως κάποιοι άλλοι θα λογαριαστούμε μετά. Είπαμε από τώρα θα λογαριαστούμε με τις πολιτικές που αδικούν τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συμβάλαμε ώστε και εδώ στην Αττική και στη Δυτική Αθήνα πιο συγκεκριμένα να δυναμώσει η πάλη, να δυναμώσει η διεκδίκηση, να οργανωθούν κινητοποιήσεις όσες ήταν δυνατόν και τηρώντας παράλληλα και όλα τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και αναγκάσαμε, εγώ πιστεύω, την κυβέρνηση και σε ορισμένους, αν θέλετε, λιγμούς και σε κάποια συμπληρωματικά μέτρα. Ξέρετε πολύ καλά πια και τι μέτρα, τι είδους μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας. Δεν θα κάτσω τώρα να τα αναλύσω. Τα ξέρετε πολύ καλά, έχουν ψηφιστεί και στη Βουλή κάποια από αυτά. Η κατάσταση και τα διέξοδα, πιστεύουμε εμείς, που βιώνουν σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός φυσικού φαινομένου που πάρα πολλές φορές προσπαθούν ως τέτοιο να μας το παρουσιάσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Καταρχάς, σε σχέση με την ίδια την
διαχείριση της πανδημίας, που αφορά την προστασία της λαϊκής οικογένειας, των οικογενειών μας, των οικογενειών των αυτοαπασχολουμένων. Οι επιλογές αυτές που έγιναν, οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν στη μη επαρκή στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, σε μεγάλες ελλείψεις σε νοσοκομεία, σε πρωτοβάθμια φροντίδα, με ανεπαρκείς κλίνες και ΜΕΘ και άλλες, στην εξόντωση κυριολεκτικά του ελάχιστου υγειονομικού προσωπικού που υπάρχει, στη μετατροπή σε σύστημα μιας νόσου των νοσοκομείων, αλλά και στη μη λήψη μέτρων, όπως είναι για παράδειγμα η αναγκαιότητα μαζικών τεστ που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σήμερα ευεργετικά και για την πρόληψη και βέβαια να μην ξεχάσουμε και τις καθυστερήσεις που ακόμα υπάρχουν, παρότι λένε ότι κάπως προχωράνε καλύτερα αυτή τη βδομάδα, για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν αναγάγει ως ύψιστο μέτρο προστασίας αυτό που λένε ατομική ευθύνη, τον περιορισμό της μετακίνησης και διάφορα τέτοια. Βέβαια, ακόμα και εδώ, στον περιορισμό της μετακίνησης και στην ατομική ευθύνη, πάλι λειτουργήσε και λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά το κράτος και η κυβέρνηση. Ενώ άνοιξε, για παράδειγμα, τον τουρισμό το καλοκαίρι, το ξέρουμε όλοι με τους γνωστούς όρους, ενώ δεν έκανε κανένα έλεγχο σε μαζικούς χώρους εργασίας, σε μεγάλα εργοστάσια, που είναι συνοστισμένοι εκατοντάδες, χιλιάδες εργαζόμενοι, σε σούπερ μάρκετ, σε άλλα κλπ. Προχώρησε όμως σε εκτεταμένα lockdown και σε περιορισμούς στην εστίαση, στο λιανικό εμπόριο, στο υπαίθριο εμπόριο, αφήνοντας κυριολεκτικά στον αέρα, όπως σωστά επισημάνατε και εσείς οι ίδιοι πριν, χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους αυτούς τους κλάδους. Τα αντίμετρα που πήρε για να διευκολύνει το λιανικό εμπόριο, όπως το λεγόμενο click away, δεν έσωσαν την παρτίδα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Χιλιάδες είναι αυτοί που καταγράφουν μείωση του τζίρου ακόμα και πάνω από 50% για το 2020. Αλλά και τα μέτρα που πήρε για τη στήριξη αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι δεν επαρκούν καθόλου. Πρόκειται για μέτρα καταρχήν που έχουν αμιγώς προσωρινό χαρακτήρα. Οι περιβόητες αναστολές φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων μπορεί βεβαίως οπωσδήποτε να δίνουν μια προσωρινή ανάσα, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, φορτώνουν όμως τα χρέη την επόμενη μέρα. Το αύριο δηλαδή που ξημερώνει για χιλιάδες επαγγελματίες θα φέρει ένα νέο γολγοθά και χρεών και ατέλειωτων πολυετών ρυθμίσεων ξανά, με τη δαμόκλεια σπάθη των κατασχέσεων να απειλεί ανά πάσα ώρα, ανά πάσα στιγμή, χιλιάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Σε συνέχεια, πρόκειται για μέτρα, λέμε εμείς, οριζόντιου χαρακτήρα, που εκ των πραγμάτων ευνοούν τις σχετικά μεγαλύτερες και τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις, που αναζητούν βέβαια σήμερα ρευστότητα, δεν καλούνται όμως να αντιμετωπίσουν την ανάγκη της καθημερινής επιβίωσης για την ίδια την επιχείρηση, για την ίδια την οικογένεια. Τα μικροποσά των διάφορων επιστρεπταίων προκαταβολών που αντιστοιχούν στις πιο μικρές επιχειρήσεις των αυτοαπασχολουμένων κυρίως, εξανεμίζονται εν ρηπεί οφθαλμού. Δεν αρκούν να καλύψουν υποχρεώσεις που τρέχουν, πολύ περισσότερο τις ίδιες τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Η κυβέρνηση απορρίπτει τα αιτήματα δεκάδων μαζικών φορέων που διεκδικούν ειδικά μέτρα στήριξης για όσους έχουν μικρότερα εισοδήματα. Οι δικαιολογίες που φέρνει και στη Βουλή σε μας όταν μιλάει, ότι δήθεν είναι απαγορευτικά για τις αντοχές της οικονομίας μας, ότι ειλικρινά σας λέμε δεν αντέχουν κριτικής, γιατί την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ που εισραίουν κατευθύνονται μόνο προς πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Κάποιοι από εσάς αναφέρατε κάποιους από αυτούς. Τα ξέρετε πολύ καλά, κάθε μέρα γράφονται άλλωστε και στον τύπο.
ή ακόμα εγώ θα σας έλεγα και για πολεμικούς νατοϊκούς εξοπλισμούς. Είναι άλλο για την άμυνα να ήταν των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της πατρίδας μας κλπ. Και άλλο να κάνεις επειδή σχεδιάζει το ΝΑΤΟ αποστολές εκτός συνόρων που δεν έχει και κανένα συμφέρον η Ελλάδα να συμμετέχει, αντίθετα πάλι θα την πληρώσει και την πληρώνει ο λαός και η νεολαία και με τον οβολόν του, εκτός των άλλων κινδύνων που υπάρχουν. Στην πράξη βέβαια μπορεί να πάρει ορισμένα μέτρα και παίρνει κάποια, κυρίως για να περιορίσει την κοινωνική έκρηξη, εμείς πιστεύουμε σήμερα. Την επαύρη όμως θα συνεχίσει να φορολογεί τους επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ, θα επιδιώξει να εισπράξει και το τελευταίο ευρώ από τις διευκολύνσεις που σήμερα κάνει. Και αυτό σας το λέμε με το χέρι στην καρδιά. Κρατήστε το. Άλλωστε, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουμε της ανταγωνιστικότητας, όπως λένε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και οι πρόεδρος Κομισιόν, τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει, λέει. Θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εμπόρους, ως διαρθρωτικό πρόβλημα. Έτσι γράφουν στις αποφάσεις τους, στις κατευθύνσεις τους. Και μάλιστα τα γράφει αυτά πλέον και το σχέδιο Πισαρίδη που έχει φέρει η κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αυτοαπασχολούμενους ειδικά. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι η επόμενη μέρα, η λεγόμενη αυτή επιστροφή στην ομαλότητα, δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Θα αποδειχτεί μάλλον πάλι κακοτράχαλη για τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών. Εκτίμησή μας είναι ότι η παρατεταμένη κρίση, η μακροχρόνια αβεβαιότητα θα παραμείνουν δυστυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο όνομα της εξομάλυνσης, όπως λένε οι ειδικοί, των δημοσιονομικών παρεκκλήσεων, αλλά και ο ανταγωνισμός που υπάρχει με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και που οξύνεται παραπέρα, όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε, σε βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων, δημιουργούν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τη μεγάλη πλειοψηφία. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες νέα πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης για τους αυτοαπασχολούμενους. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης λαμβάνουμε καταρχήν υπόψη τις ανάγκες όσων αντιμετωπίζουν τα πιο οξυμένα προβλήματα, δηλαδή αυτούς με ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, προσαυξημένο βέβαια για κάθε παιδί, για κάθε προστατευόμενο μέλος, τέλος πάντων, κατά 3.000 ευρώ. Εστιάζουμε στα εξής. Καταρχήν στις άμεσες ανάγκες επιβίωσης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, απαιτούμε και την απόδοση μηνιάτικης αποζημίωσης ύψους τουλάχιστον 1.000 ευρώ, αλλά και τη μετατροπή των δανεικών της επιστραπτέας προκαταβολής σε επιχορήγηση για τις πιο μικρές επιχειρήσεις. Ζητάμε να νομοθετηθεί η μη απόδοση δημοτικών τελών, σαν αυτά που αναφέρεται, για όσο διάστημα κρατούν τουλάχιστον αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Προτείνουμε μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά και πιο μακροπρόθεσμα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουμε τη γενναία διαγραφή μέρους των χρεών που έχουν συσσωρευτεί, την επιβολή αφορολόγητου ορίου, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Θα ήθελα λίγο πιο αναλυτικά και κωδικοποιημένα να σας τονίσω ότι η πρόταση νόμου συμπεριλαμβάνει πρώτο, μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ από τον Οκτώβρη του 2020 και για όσο κρατούν τα περιοριστικά μέτρα. Δεύτερο, διαγραφή τόκων, προστίμων και 30% του υπόλοιπου χρέους προς τις τράπεζες, 50% για όσους έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Το ίδιο και για την εφορία, αντίστοιχα. Τέταρτο, διαγραφή τόκων, προστίμων, κατάργηση της εισφοράς για τον κλάδο υγείας και των χρεών που προκύπτουν από αυτή. Πέμπτο, ρυθμίσεις ευνοϊκές για τα υπόλοιπα των χρεών που δεν θα ξεπερνούν στο σύνολό τους
το 10% του ετήσιου εισοδήματος. Έκτο, κατάργηση των κατασχέσεων, των πληστηριασμών, κάθε πράξης αναγκαστικής ίσπραξης. Έβδομο, θέσπιση αφορολόγητου ορίου ύψους 12.000 ευρώ, αυτό που έλεγα πριν, προσαυξημένο για κάθε προστατευόμενο μέλος. Όγδο, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ένατο, επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης, πρώην ΟΑΕ δηλαδή, για όλους τους μήνες επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Δέκατο, να μην επιστραφούν τα ποσά δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής. Εντέκατο, απαλλαγή από δημοτικά τέλη για όσο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Και αυτό πρέπει να το κάνουν και όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας. Σας καλούμε όλους να μελετήσετε αυτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, να στηρίξετε την ψήφισή της και να πιέσετε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι η μόνη πρόταση που μπορεί πραγματικά να ανακουφίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών από τα σημερινά, αλλά και από αυριανά αδιέξοδα που έρχονται. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε και με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση να σας καλέσουμε να δυναμώσετε την πάλη, τον αγώνα, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Όλη αυτή τη στρατηγική δήθεν που ακούγεται και ωραία της ανταγωνιστικότητας, αλλά δεν είναι καθόλου ωραία για σας, και βεβαίως και απέναντι σε κυβερνήσεις και όσα κόμματα υπηρετούν αυτή την πολιτική που ουσιαστικά σας οδηγεί στο περιθώριο και σας αναγκάζει να βάζετε λουκέτα. Πλέον πιστεύουμε ότι έχετε όλοι σας, όλοι μας έχουμε. Ο ελληνικός λαός έχει αρκετή πείρα συσσωρεύσει. Ξέρετε ότι τα πραγματικά συμφέροντά σας, οι ανάγκες σας, δεν χωρούν μέσα σε τέτοιες πολιτικές που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτούς που λέμε μονοπωλιακούς ομίλους. Γι' αυτό και δεν πρέπει να δώσετε αυτή τη μάχη, εμείς πιστεύουμε, μόνοι σας, αλλά να ενώσετε τη φωνή σας, τις δυνάμεις σας, με άλλα πληττόμενα λαϊκά στρώματα, πρώτα απ' όλα με τους εργάτες, τους υπάλληλους, όλους αυτούς δηλαδή με τους οποίους και εσείς δουλεύετε. Τους έχετε πελάτες, κρατάνε ζωντανά τα μαγαζιά σας, τις επιχειρήσεις σας. Έτσι μπορείτε, πιστεύουμε, με καλύτερες προϋποθέσεις να αντιμετωπίσετε μαζί τη σημερινή κατάσταση, να αποκρούσετε ένα νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης, να αποσπάσετε και κατακτήσεις σήμερα όσες είναι δυνατόν, ανάλογα και το μέγεθος του αγώνα, την ποιότητα και των συσχετισμών της δύναμης, να φέρετε δηλαδή τελικά στο επίκεντρο αυτό που εμείς ονομάζουμε σύγχρονες ανάγκες και των ίδιων προσωπικά, αλλά και συνολικά των οικογενειών σας. Αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία, όπως την ονομάζει στο πρόγραμμά του το ΚΚΕ και που προτείνουμε να δημιουργηθεί για να ενώσει όλο αυτό το λαό σε ταξική βάση, αυτή μπορεί να αποτελέσει και πραγματικό αντίπαλο δέος σε αυτό το μαύρο μέτωπο μονοπωλίων, διαφόρων κυβερνήσεων, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσει, σας το λέμε ειλικρινά, το ξέρετε, να βρίσκεται στο πλευρό σας. Άλλωστε, οι θέσεις μας, η πολιτική μας πρόταση θέτει στο επίκεντρο, προσπαθεί να θέσει όλο και περισσότερο τις πραγματικές εργατικές ανάγκες, τις λαϊκές ανάγκες, στοχεύοντας και στον πραγματικό αντίπαλο που δεν είναι άλλη από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, έχει όνομα βλέπετε, την καπιταλιστική κερδοφορία. Και αυτοί βέβαια την έχουν στα χέρια τους τα μονοπόλια, οι μεγάλοι όμιλοι, και όχι εσείς που είστε στο πλευρό της εργατικής τάξης και είστε τμήμα όλου του ελληνικού λαού. Και βέβαια εμείς πιστεύουμε ότι είναι η μόνη πρόταση αυτή που εγγυημένα μπορεί να εξασφαλίσει και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά σας, να σας απαλλάξει από όλα αυτά τα γενικευμένα αδιέξοδα που αντιμετωπίζετε. Φυσικά τώρα εδώ σήμερα δεν ήρθαμε, θα μου πείτε, να μιλήσουμε για τη συνολική πρόταση του ΚΚΕ. Αρκετοί από εσάς διαφωνούν ή έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Εμείς σας τη θέτουμε υπόψη σας, γιατί έχουμε και συνέδριο μπροστά
να τα σκεφτείτε όλα αυτά, να προβληματιστείτε. Ακούμε τις δικές σας απόψεις. Ακούμε, αν θέλετε, και ενστάσεις που μπορεί να έχετε ή επιφυλάξεις ή διαφωνίες και προσπαθούμε από κοινού να τις δουλέψουμε, να τις διαμορφώσουμε και κυρίως να εκφράσουμε όλο και πιο αποφασιστικά, όλο και πιο σημαντικά τμήματα του εργαζόμενου λαού μας και εσάς και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτή, στους καθημερινούς αγώνες, εκεί που, αν θέλετε, κρίνονται περισσότερα πράγματα, γιατί μόνο αυτή η πάλι μπορεί να πιέσει και μέσα στη Βουλή, να πιέσει τα Υπουργεία, να πιέσει τις κυβερνήσεις και για το σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ, τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω άλλο, καλή δύναμη, καλή υγεία να έχετε, καλή συνέχεια και να έχουμε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε θέλετε να προωθήσουμε και στη Βουλή και παντού όπου χρειάζεται. Εμείς θα κάνουμε ξανά, θα συνεχίσουμε και με αυτή την πρόταση νόμου και με άλλες αναφορές και με άλλες ερωτήσεις και επερωτήσεις που έχουμε κάνει πάμπολες και με παρεμβάσεις που θα κάνουν άλλα κόμματα και που θα στηρίξουμε τις δικές μας απόψεις και όποιες θετικές προτάσεις έρθουν. Ευχαριστώ πολύ.